Χαίρετε! Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι και να μιλήσουμε για τους φόβους μας και τις ανασφάλειες μας και αν μπορούμε και αν μπορούμε πώς να τους διαχειριστούμε, να τις διαχειριστούμε. Αφορμή για αυτό το vlog είναι δύο mail. Το ένα έλεγε τσιλιτά και δωρικά, Θέκλα μου κάνει ένα θεωρητικό vlog για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το άγχος για το οικονομικό θέμα. Πώς μπορούμε να είμαστε καλά όταν τα χρήματα είναι λίγα, όταν έχουμε ανησυχία για τη δουλειά, όταν δεν έχουμε δουλειά κτλ. Και διαβάζω ένα δεύτερο, το οποίο είναι σχετικό και βάζει μέσα και το θέμα της ανασφάλειας. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Βλέπω με πολύ ευχαρίστηση το κανάλι σας στο YouTube και νιώθω την ανακούφιση και ένα ξεκαθάρισμα στο μυαλό μου για πολλά που ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Κυρία Θέκλα, έχω το εξής θέμα. Αρχικά είμαι άνεργη εδώ και αρκετούς μήνες, όπως και εσύ και πολλοί άλλοι. Μετά το COVID-19 δεν γύρισα στην προηγούμενη μου δουλειά. Έχω βρει τώρα μια δουλειά, έχω πάει για δοκιμαστικό, αλλά πάντα έχω την ανασφάλεια και δεν νιώθω ποτέ άνετα στην αρχή στο καινούριο περιβάλλον. Θέλω τον χρόνο μου μέχρι να προσαρμοστώ. Όμως αυτό συμβαίνει πάντα, είτε σε εργασιακό χώρο είτε σε παρέες. Νιώθω ότι άλλοι, ο άλλος θα με κοροϊδέψει, θα με σχολιάσουν. Ένα καλό που θεωρώ που μου συμβαίνει αυτό το διάστημα είναι ότι έχω στήριξη από τον άνθρωπο μου. Μπράβο! Φαίνεται να είναι μια υγιή σχέση, αν και έχουμε περάσει μαζί λίγους μήνες μέχρι τώρα, τα πράγματα κυλούν ομαλά. Με συμβουλεύει, με νοιάζεται. Έχω όμως το φόβο ότι θα μου τη φέρει και κρατώ μια πισινή. Όμως αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να φοβάμαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει αν χωρίσω ξαφνικά. Θέλω να είμαι δυνατός χαρακτήρας και να μην έχω ανάγκη κανένα. Αυτά τα τελευταία φίλη τα γράφει με κεφαλαία. Δεν θέλω να φοβάμαι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει χωρίς ξαφνικά. Θέλω να είμαι δυνατός χαρακτήρας και να μην έχω ανάγκη κανένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για αυτή την αφορμή που μας δίνει να μιλήσουμε για τους φόβους και τις ανασφάλειες και σε σχέση με το οικονομικό ζήτημα αλλά και σε σχέση με τα συναισθηματικά ζητήματα. Όπως γράφει η φίλη στην επιστολή που διάβασα, λέει ότι η ίδια θέλει το χρόνο της για να προσαρμοστεί σε καινούρια δουλειά, σε καινούρια σχέση, σε καινούρια παρέα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικότατο να θέλουμε χρόνο προσαρμογής. Κάποιοι άνθρωποι, είτε λόγω της δομής της προσωπικότητας τους και κάποιο χαρακτηριστικό που φέρουν από τη γέννησή τους, είναι πιο εύκολοι στις αλλαγές, κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι είναι πιο δύσκολοι. Έχουμε μιλήσει και σε ένα προηγούμενο βίντεο για την αρχή της ομοιόστασης, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν με έναν τρόπο της συνήθειας, θα έλεγα, ότι έχει συνηθίσει ο οργανισμός μας ότι είναι φυσιολογικό να το αναπαράγει. Οπότε αυτό δυσχεραίνει την εύκολη προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Επίσης, αυτό που μπορεί να δυσχεραίνει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες είναι οι φόβοι μας ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Είναι οι φόβοι μας και οι ανασφάλειες μας και η ατολμία που επιδεικνύουμε στο να κάνουμε πράγματα, να δοκιμάσουμε πράγματα, να επιδιώξουμε αλλαγές, να ζήσουμε βρε παιδί μου και όπου μας βγάλει. Δεν είσαι μόνη σου φίλη, ούτε εσύ που ανησυχείς για το αν θα πάει καλά η δουλειά, για το αν θα προσαρμοστείς στο νέο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου ότι έχεις και την τραυματική εμπειρία, ότι έχασες τη δουλειά σου λόγω της πανδημίας και έμεινες αρκετό καιρό άνεργη. Δεν είσαι μόνη σου εσύ που είσαι σε μια σχέση η οποία φαίνεται πως πάει καλά, αλλά ανησυχείς μην τυχόν και επέλθει κανένας ξαφνικός χωρισμός και βρεθείς ξεκρέμαστη συναισθηματικά. Δεν είναι μόνο εσύ που ανησυχείς για το οικονομικό θέμα και την οικονομική επιβίωση, όπως ανησυχεί η άλλη φίλη που μου έχει στείλει αυτό το πολύ λιτό μήνυμα. Κάνει ένα θέμα για το πώς διαχειριζόμαστε το άγχος μας για τα χρήματα. Θα σας μιλήσω προσωπικά. Κάτι που δεν το συνηθίζω. Ξέχασα, το συνηθίζω πολύ. Θα σας μιλήσω με προσωπική πείρα για αυτό το θέμα. Είπαμε, κάνατε καφέ. Λοιπόν, θέλω να παραδεχθώ δημοσίως ότι το ζήτημα του οικονομικού μας απασχολεί όλους. Και άνδρες και γυναίκες. Όλους όσοι είμαστε σε ηλικία που οφείλουμε να βρίσκουμε μόνοι μας τους πόρους για να επιβιώσουμε. Δυστυχώς όμως ανησυχεί και κάποια ανήλικα παιδιά
τα οποία μεγαλώνουν σε νοικοκυριά που οι γονείς συνεχώς κλαίγονται και στενοχωριούνται για το οικονομικό. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, σε όποια ηλικία και να είσαι, είτε είσαι στα 20 σου, είτε στα 30 σου, είτε στα 40 σου, είτε στα 50 σου, το οικονομικό πάντοτε θα σε απασχολεί. Είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχει οικονομική ανασφάλεια, όταν τα χρήματα είναι λίγα και τα έξοδα πολλά, ο άνθρωπος να νιώθει άσχημα. Είναι φυσιολογικότατο αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετικά φυσιολογικό. Έχω ένα βίντεο στο κανάλι, ψάξτε το. Είναι από τη συμμετοχή μου σε μια εκπομπή στην τηλεόραση προπενταετίας, στο οποίο εκεί ένα απόσπασμα μιλούσα για το τι έκανα, πώς διαχειρίστηκα τη συνθήκη όταν το 2011 έμεινα χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειά. Θα το πω τροχάδινγκ εδώ, ότι αν βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, που ξαφνικά χάσουμε τη δουλειά μας ή ξαφνικά αυξηθούν πάρα πολύ τα έξοδά μας και μειωθούν τα έσοδά μας, αν βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, στο peak, στην ακμή μιας οικονομικής κρίσης η οποία έχει μαστίσει και τον τομέα μας, έχει χτυπήσει και το δικό μας τομέα, αν απολυθούμε, ρε παιδί μου, ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούμε να εργαστούμε. Αυτό θα μας τυχήσει πάρα πολύ. Θα μας σοκάρει. Χάνουμε μια σημαντική ασφάλεια. Τα χρήματα είναι σημαντική συναισθηματική ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα ανέκδοτο μεταξύ των ψυχολόγων και των ψυχοθεραπευτών, ότι λέει στις ομάδες ψυχοθεραπείας τη δεκαετία του 1990, οι άνθρωποι δυσκολεύονταν να μιλήσουν για τα σεξουαλικά τους προβλήματα και τις σεξουαλικές τους δυσλειτουργίες, και στη δεκαετία του 2000, λέει, τότε που είχε γίνει και το 2008 η μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική, η οποία είχε επηρεάσει κατευθείαν την Κύπρο και την Ελλάδα λίγο αργότερα, τότε το δύσκολο θέμα για το οποίο δυσκολεύονται να μιλήσουν οι άνθρωποι είναι το οικονομικό. Δυσκολεύονται να πούν: δεν έχω χρήματα, χρωστάω, δεν έχω να δώσω τη δόση μου, δεν έχω χρήματα για να πάω κάπου που θέλω να πάω, ή δεν έχω χρήματα και για τα απαραίτητα ακόμη. Είναι ντροπιαστικό να νιώθεις πως δεν έχεις χρήματα και είναι αγχωτικό, σε αγχώνει, σου προκαλεί αγωνία το τι θα γίνει χωρίς χρήματα. Όλους μας επηρεάζει. Ακόμη και αυτούς που λένε: α, δεν με νοιάζει εμένα, χαχαχαχαχαχα, σε νοιάζει. Και με νοιάζει. Και τον καθένα τον νοιάζει. Πώς μπορούμε όμως αυτό το νιάξιμο να το μετατρέψουμε σε μια δημιουργική δύναμη, ώστε το γεγονός ότι μας ενοχλεί η έλλειψη χρημάτων ή η πιθανή έλλειψη χρημάτων στο μέλλον, να μας κάνει δημιουργικούς, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτό που φοβόμαστε. Το να μείνουμε χωρίς χρήματα, να μείνουμε χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, χωρίς περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη κτλ. Κτλ. Αυτή την αγωνία μας είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τη διοχετεύσουμε σε μια προσπάθεια να βρούμε πρακτικές λύσεις. Η πρώτη πρακτική λύση που μπορεί να βρει ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά ή με μειωμένα εισοδήματα είναι η εξής ακόλουθη. Να καθίσει κάτω, να καταγράψει τα έσοδα του και τα έξοδα του. Πόσα χρήματα παίρνω το μήνα, ποια εισοδήματα έχω και πόσα ξοδεύω και πού τα ξοδεύω. Το εύκολο πράγμα που είναι στο χέρι μας δεν είναι να αυξήσουμε τα έσοδα. Το εύκολο πράγμα που είναι στο χέρι μας είναι να μειώσουμε τα έξοδα. Αυτό είχα κάνει και εγώ το 2011, όταν βρέθηκα ξαφνικά χωρίς χρήματα και χωρίς δουλειά. Είπα πρέπει να μειώσω τα έξοδά μου και τα μείωσα κατευθείαν. Νίκιαζα και σπίτι και γραφείο. Ξενίκιασα το σπίτι και μετέφερα το σπίτι στο γραφείο. Είχα ένα ενίκιο. Κάποια έξοδα τα οποία έκανα μηνιαίως, τα οποία ήταν προαιρετικά, τα έκοψα όσον αφορούν εμένα. Προτεραιότητα μου εκείνη την περίοδο, επειδή είχα μικρά παιδιά ανήλικα, ήταν να μην στερήσω πράγματα από τα παιδιά. Για μένα μπορούσα και χωρίς κομμωτήριο για πολύ καιρό, μπορούσα και χωρίς να αγοράσω καινούργια ρούχα, μπορούσα και να κάνω μόνη μου την περιποίηση του σώματός μου να μην πηγαίνω στην αισθητικό, για παράδειγμα. Βάζουμε προτεραιότητες, τα θέματα υγείας είναι οπωσδήποτε πρώτα, δεν παραμελούμε την υγεία μας. Στην Κύπρο υπάρχει τώρα το Γενικό Σύστημα Υγείας και στην Ελλάδα νομίζω ότι έχετε ένα σύστημα που αρχίζει τώρα να λειτουργεί για τη δημόσια υγεία. Δεν παραμελούμε την υγεία μας και φροντίζουμε να κόβουμε τα έξοδα τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Για παράδειγμα, αντί να βγαίνω έξω και να πηγαίνω σε ένα ακριβό εστιατόριο να τρώω και να πληρώνω, ξέρω εγώ,
για να πάνε τρία άτομα, ήμασταν εμείς μια τριμελής οικογένεια τότε, για να πάνε τρία πρόσωπα να φάνε σε ένα ακριβό εστιατόριο να δίναμε 80 και 90 ευρώ τότε, το μετατρέψαμε στο να πάμε μια βόλτα και να φάμε από ένα παγωτό. Και να περάσουμε εκείνο το χρόνο έξω από το σπίτι, ήταν και η εποχή που τρώγα παγωτά ακόμη. Να περάσουμε χρόνο έξω από το σπίτι, να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε με ένα κλάσμα των χρημάτων που θα δίναμε πηγαίναμε σε ένα ακριβό εστιατόριο. Απ' την άλλη πλευρά, το να μαγειρεύεις στο σπίτι σου είναι πολύ πιο φθηνό από το να αγοράζεις φαγητό απ' έξω ή να τρως σε ένα εστιατόριο. Δεν θα σας δώσω εγώ πρακτικές λύσεις για τον καθένα, γιατί δεν γνωρίζω τις προσωπικές σας συνθήκες. Όμως το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μειώσουμε τα έξοδα μας και να κόψουμε τα έξοδα που μπορούμε να παραλείψουμε. Πέραν τούτου, όσον αφορά στα έσοδα, ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος που την έχουμε παραβλέψει. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να δικαιούνται να πάρουν κάποια εισοδήματα, κάποια επιδόματα, όπως επίδομα ανεργίας, για παράδειγμα, όταν κάποιος χάσει τη δουλειά του, ή επίδομα μονογονιού, αν κάποιος είναι μονογονιός, ή επίδομα ασθενείας, αν έχει θέμα ασθενείας και γι' αυτό δεν μπορεί να εργαστεί και έχει μειωθεί η δουλειά του. Ψάχνουμε τα δικαιώματά μας. Και πώς τα ψάχνουμε? Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, μπαίνουμε στις επίσημες σελίδες των Υπουργείων, διαβάζουμε την νομοθεσία, συμβουλευόμαστε ανθρώπους που έχουν περισσότερες γνώσεις από εμάς και επιδιώκουμε ότι οποιοδήποτε ωφέλημα κοινωνικό μπορούμε να έχουμε από την κοινωνία στην οποία ζούμε, να το πάρουμε, γιατί το δικαιούμαστε. Και όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων, μπορούμε, και καλή ιδέα είναι, να διευρύνουμε και λίγο τους ορίζοντες μας ως προς το τι δουλειά θα μπορούσα να κάνω και τι θα καταδεχόμουν εντός εισαγωγικών να κάνω για να πάρω χρήματα. Εγώ το λέω και το εννοώ, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να καθαρίζω σπίτια για να πάρω χρήματα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να καθαρίζω τουαλέτες για να πάρω χρήματα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να καθαρίζω σκάλες για να πάρω χρήματα. Γιατί η δουλειά δεν είναι ντροπή. Το να μπορείς να εργαστείς όμως και να το αποφεύγεις επειδή αυτή η δουλειά είναι παρακατιανή για σένα και μα αυτή η δουλειά δεν είναι για μένα, να πάω ξέρω εγώ να είμαι ταμεία στο περίπτερο. Γιατί να μην είναι δουλειά για σένα? Την ντροπή είναι να είσαι ταμεία στο περίπτερο. Την ντροπή είναι να εργάζεσαι σε υπεραγορά. Την ντροπή είναι να κάνεις μια οποιαδήποτε δουλειά που είναι τίμια δουλειά. Δεν υπάρχει ντροπή. Όλες οι δουλειές είναι τίμιες. Είναι τίμιο πράγμα να εργάζεσαι, να κοπιάζεις για να πληρώνεσαι. Οπότε ανοίγουμε τους ορίζοντες μας και δεν μένουμε κολλημένοι ότι εγώ έχω σπουδάσει αυτή τη σπουδή, για παράδειγμα, και πρέπει να κάνω οπωσδήποτε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Και αν δεν βρω αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά που να είναι ανάλογη της μορφώσεώς μου και του πρεστίζ μου, δεν καταδέχομαι να την κάνω. Όχι, να καταδεχτούμε. Να καταδεχτούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν υπονοώ με αυτό και δεν εννοώ ότι όσοι δυσκολεύονται οικονομικά είναι επειδή δεν καταδέχονται να κάνουν δουλειές που δεν είναι του εντός αγωγικών επιπέδου τους, όμως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό το πράγμα. Είπαμε, μειώνουμε τα έξοδά μας, είναι στο χέρι μας, και όσον αφορά στην αύξηση των εισόδων μας, ψάχνουμε να βρούμε ποια πράγματα μπορεί να δικαιούμαστε από κοινωνικές παροχές και δεν τα γνωρίζουμε, κρατικές χορηγίες κτλ. Και επίσης ψάχνουμε να βρούμε δουλειά ανεξαρτήτως τι είδους δουλειά είναι. Μπορεί κάποιος να πάει να εργαστεί και να παίρνει 500 ευρώ το μήνα σε μια δουλειά η οποία να είναι αρκετά κουραστική. Όμως εκείνα τα 500 ευρώ το μήνα που παίρνει θα τα εκτιμήσει πάρα πολύ και θα το βοηθήσουν πάρα πολύ να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Παρά κάποιος ο οποίος λέει: δεν έχω ανάγκη εγώ, ή μάλλον δεν είμαι σε τόσο τεράστια ανάγκη ώστε να καταδεχτώ να πάω να κάνω μια δουλειά που είναι κατώτερη της μορφώσεως μου, του επίπεδου μου, της υψηλής κοινωνικής μου τάξης, και να μείνει χωρίς εκείνα τα χρήματα, τα οποία να είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Λοιπόν, δεν ξέρω, οι απόψεις μου αυτές είναι προσωπικές απόψεις και είναι γνώμες που έχω κρίνοντας και από τη δικιά μου ζωή. Με την έννοια του ότι μου έχει τύχει και εμένα σε δύο διαφορετικές φάσεις της ζωής μου να βρεθώ χωρίς χρήματα. Η πρώτη φάση ήταν μετά το πρώτο διαζύγιο. Και η δεύτερη φάση ήταν μετά που ασχολήθηκα το 2010-2011 αποτυχημένα με την πολιτική και ήταν ένα χρονικό διάστημα, κάνα χρόνο περίπου, στο οποίο είχα μείνει χωρίς χρήματα και χωρίς δουλειά για διάφορους λόγους που δεν είναι τώρα της παρούσης να το αναπτύξω πως η δράση μου τότε έδωσε ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους που ήθελαν να με εξοντώσουν επαγγελματικά να καταφέρουν μια μικρή νίκη για μικρό χρονικό διάστημα. Όπως και να έχει. Τότε σας είπα, εγώ μείωσα τα έξοδα μου
Και επίσης φρόντισα τον ελεύθερο χρόνο που είχα αφού δεν είχα δουλειά να τον χρησιμοποιώ δημιουργικά. Και ήταν τότε που ξεκίνησα να απαντάω email δωρεάν σε ανθρώπους Έλληνες από όλο τον κόσμο, ούτως ώστε να είναι ο χρόνος μου να πηγαίνει χρήσιμος. Και αυτό στη συνέχεια άνοιξε πάρα πολλές πόρτες. Αυτό μας έδωσε το υλικό για να κάνουμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδη το 2016 στην Κρήτη, που ήταν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για την κρίση και την ψυχολογία, μια μελέτη που κάναμε τότε. Αυτή η ενασχόληση που έκανα για να μην πηγαίνει ο χρόνος μου άδικα, να είμαι χρήσιμη, παρόλο που δεν πληρωνόμουν, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη στο να ξεκινήσει αυτή η ιδέα με το κανάλι στο YouTube και μετά με την απάντηση επιστολών κτλ. Και αποτέλεσε και τη βάση πάνω στην οποία να χτιστούν οι δύο εκπομπές που είχα στην τηλεόραση με το όνομά μου. Και δεν το ξεκίνησα για χρήματα. Το ξεκίνησα γιατί είπα: δεν θα καθίσω εδώ να κλαίω τη μοίρα μου. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, κόβω τα περιττά έξοδα, μαγειρεύω στο σπίτι τα πάντα, γιατί προηγουμένως όταν είχα πολλή δουλειά και τα παιδιά αγοράζαμε και έτοιμο φαγητό και συχνά τρώγαμε έξω. Περιορίζω στο ελάχιστο τα προσωπικά μου έξοδα, φροντίζω τα παιδιά μου να έχουν μια διαβίωση αξιοπρεπή και να μην νιώθουν παραμελημένα από τα παιδιά της ηλικίας τους, και πέραν τούτου κάνω υπομονή, κάνω οικονομία και κάποια στιγμή θα γυρίσω τροχός, και γύρισω τροχός. Και χρησιμοποιούσα τον ελεύθερο μου χρόνο δημιουργικά και για να μην τρελαθώ, αλλά και για να είμαι χρήσιμη. Γιατί σκεφτόμουν, είναι κρίμα να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο και να μην προσφέρω. Και να μπορώ να περάσω το χρόνο μου δημιουργικά, ενώ να μην το κάνω και να περνάω το χρόνο μου κλαίγοντας. Θα μου πείτε, μας δεν είμαστε εμείς ψυχολόγοι που μείναμε χωρίς δουλειά και έχουμε γνώσεις για να απαντάμε email. Ναι, αλλά μπορείτε να πάτε σε ένα γεροκομείο, για παράδειγμα, και να διαβάζετε βιβλία ή να κάνετε παρέα στους ανθρώπους που είναι εκεί, σε ένα νοσοκομείο, εθελοντές. Μπορείτε να ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό και να προσφέρετε πράγματα τα οποία να σας γεμίσουν ψυχικά, πνευματικά, και με έναν τρόπο λειτουργεί το σύμπαν, με έναν τρόπο έτσι τόσο όμορφο ανταποδοτικό, που όταν δίνεις παίρνεις. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της αρχικής ερώτησης της φιλενάδας, που λέει είμαι σε μια σχέση η οποία διαρκεί εδώ και ένα, όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες, και πάμε καλά και ο σύντροφός μου με στηρίζει και ανησυχώ μην τυχόν για αυτή η σχέση τελειώσει ξαφνικά και βρεθώ ξεκρέμαστη, ένα έχω να σου πω, φιλενάδα. Ξέρεις σίγουρα πως υπάρχει το σήμερα. Δεν είμαστε σίγουροι πως υπάρχει το αύριο. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μεθαύριο. Μας είναι άγνωστο. Οπότε ζήσε το σήμερα. Ζήσε αυτή τη σχέση συνειδητά, απόλαυσέ τη, και όσο κρατήσει, και όσο πάει. Αν δεν πάει καλά, χτύπα ξύλο. Κουνιέται και το τραπέζι, είδατε, και κουνιέται και η κάμερα. Χτύπα ξύλο, αν δεν πάει καλά. Εδώ είμαστε στο κανάλι, θα μπεις να δεις τα βίντεο για πώς αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό, θα δεις τα βίντεο πρέπει να χωρίσω, θα δεις τα βίντεο για το κόλλημα, θα σε υποστηρίξουμε όλοι εδώ μέσα, είμαστε μια μεγάλη αγαπητική κοινότητα και θα το ξεπεράσεις. Ξέρεις όμως ότι μπορεί να πάει και καλά. Και εσύ άθελά σου, με το φόβο σου, να κινδυνεύεις να σαμποτάρεις αυτή τη σχέση. Γιατί πολλές φορές όταν φοβόμαστε ότι μπορεί μια σχέση να μην πάει καλά, καταλήγουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να κάνουμε τέτοιες πράξεις που να φέρνουν αυτό που φοβόμαστε ως αποτέλεσμα. Οπότε, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κανέναν ότι η σχέση του ή ο γάμος του θα πάει καλά forever, για πάντα, για όλες τις ημέρες. Κανένας. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί πως θα ζήσουμε όμορφα για πάντα, για όλες τις ημέρες. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί πως θα ζήσουμε όλοι για όλες τις ημέρες. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ όμως, είναι ότι αν σήμερα προσπαθήσετε να ζήσετε τη μέρα σας, θα τη ζήσετε. Και είναι στο χέρι σας. Κάνε αυτό που είναι στο χέρι σου, φιλενάδα, και αφού είσαι εδώ στο κανάλι μας, μπαίνε πιο συχνά και αναβλέπεις τα βίντεό μας, τα οποία έχουν κυρίως ενθαρρυντικό και ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα και ενωτικό χαρακτήρα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια εδώ πέρα, γύρω στους 47.000 ανθρώπους είναι εγγεγραμμένοι, αλλά περισσότεροι μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι, και ανάμεσά μας έχουμε δημιουργήσει δεσμούς αγαπητικούς, ψυχοαγαπητικούς δεσμούς θα έλεγα, που στηρίζει ο ένας τον άλλον και εμπνέει ο ένας τον άλλο για να ζούμε αυθεντική ζωή. Έχει σχέση, πάει καλά η σχέση σου, απόλαυσέ τη, ζήσε τη. Τελείωσε η σχέση σου, θα το αντιμετωπίσουμε. Life happens, shit happens, και ο φόβος υπερνικέται με την αγάπη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη έξω βάλει το φόβο. Η αγάπη διώχνει το φόβο, το βγάζει από τη ζωή. Και ποια αγάπη? Η αγάπη προς τον εαυτό μας, η αγάπη προς τη ζωή
και αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια.